Το γνωρίζετε, σας το έχουμε πει ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσδιοργανώνει την Τετάρτη 14 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα άλλη μία πρωτοποριακή και διαδραστική διαδικτυακή παρουσίαση ενημέρωση για τις σχολές και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει. Θα παραμείνουμε στο θέμα, καλωσορίζοντας αυτή την φορά στο πλαίσιο της εκπομπής την Διευθύντρια Επικοινωνίας, την κυρία Μαρίνα Αλεξάνδρου, έτσι πήγε να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα από τον 984. Καλημέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούν. Καλή εβδομάδα. Να είμαστε όλοι καλά. Ολοκληρώνεται, κυρία Αλεξάνδρου, το φετινό ακαδημαϊκό έτος που ήταν ιδιαίτερα ιδιόμορφο. Για να το ξεκινήσω από εκεί, έχετε να μας πείτε, νομίζω, περισσότερα πράγματα για το νέο ακαδημαϊκό έτος που ξεκινά τον Οκτώβρη, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Πράγματι ήταν έτσι μια ιδιαίτερη χρονιά. Όλο αυτό το θέμα των συνθηκών της πανδημίας επηρέασε την ομαλή λειτουργία όχι μόνο των εκπαιδευτικών οργανισμών αλλά και όλων τον κόσμο. Βέβαια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είχαμε επενδύσει από πολύ νωρίς, θα έλεγα, στη σύγχρονη τεχνολογία εκπαίδευσης, αυτό που καταλήξαμε να λέμε blended learning, τη μειχτή εκπαίδευση, τη μειχτή μάθηση, και έτσι καταφέραμε να αντεπεξέλθουμε ιδιαίτερα σε αυτές τις ιδιάζουσες περιστάσεις, θα έλεγα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ολοκληρώσαμε την προσφορά της ποιοτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που διακρίνει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και προσδοκούμε ότι η νέα χρονιά θα μας βοηθήσει να ξεκινήσουμε στις 4 του Οκτώβρη, που είναι και η ημερομηνία έναρξης του νέου εξαμήνου σπουδών, να καλωσορίσουμε περισσότερους, θα έλεγα, και νέους και υφιστάμενους φοιτητές στην Πανεπιστημίου Πολύ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Μιλάτε για τεχνογνωσία που υπάρχει ουσιαστικά, για εκπαιδευμένο προσωπικό, για τεχνολογική υποδομή. Βέβαια. Γι' αυτό και κατάφερε και να ανταποκριθεί σε όλα αυτά τα οποία αναφέρατε. Ακριβώς, αυτό φάνηκε πολύ ουσιαστικό, γιατί εμείς επενδύσαμε από το 2015 σε αυτή την τεχνολογία και αυτό ήταν, θα έλεγα, και το δυνατό στοιχείο, βέβαια, και το εκπαιδευμένο μας προσωπικό, η όλη τεχνολογική υποδομή, που κατάφερε και έδωσε την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να μην διακόψουν την εκπαίδευσή τους, να ολοκληρώσουν τα προγράμματα σπουδών τους κάτω από αυτές τις συνθήκες, χωρίς βέβαια να είναι με λιγότερο το επίπεδο της ποιότητας το οποίο προσφέρουμε σε όλα αυτά τα παιδιά κάθε χρόνο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Και φαίνεται πως είναι επιλογή, η πρώτη επιλογή πολλών Ελλήνων φοιτητών, έτσι δεν είναι? Θα σας πω, μας θυμά πάρα πολύ ο τεράστιος αριθμός που έχουμε Έλληνες φοιτητές στην κοινότητά μας. Δηλαδή σήμερα έχουμε περισσότερο των 2.500 Ελλήνων φοιτητών. Εάν αναλογιστεί κάποιος ότι από στατιστικά φαίνεται ότι στην Κύπρο υπάρχουν γύρω στις 6.000 Έλληνες φοιτητές, θα έλεγα ότι είμαστε και η πρώτη επιλογή των Ελλήνων φοιτητών. Χαρακτηρίζουν, θα έλεγα, συγκεκριμένες σχολές που προτιμούν τα παιδιά από την Ελλάδα. Είναι ψηλά στις προτιμήσεις η σχολή ιατρικής και το τμήμα της οδοντιατρικής. Όμως επειδή προσφέρουμε και αρκετά ελληνόφωνα προγράμματα, όπως είναι το πρόγραμμα της φαρμακευτικής, της βιολογίας, της νομικής, της ψυχολογίας, αθλητική επιστήμη, όλα αυτά είναι ψηλά στις προτιμήσεις των παιδιών. Φαίνεται ότι η Κύπρος είναι ένας πολύ καλός προορισμός για τα παιδιά από την Ελλάδα. Είναι ένας πιο οικονομικός προορισμός. Προσφέρει, θα έλεγα, την οργάνωση που διακρίνει την Κύπρο και με ένα κόστος σπουδών που, δηλαδή, αγγίζει στο 50% λιγότερα από ό,τι θα κοστίσει να σπουδάσει κάποιος σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω δηλαδή. Δηλαδή στο Ηνωμένο Βασίλειο ένα κόστος συνολικό για σπουδές και να ζήσεις θα είναι κοντά στις 50.000. Στην Κύπρο θα έλεγα με 19-20.000 θα μπορεί κάποιος και να σπουδάσει και να ζήσει στην Κύπρο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό που πρέπει να λάβουν υπόψη και οι γονείς και τα παιδιά.
και συγχρόνως σπουδάζουν σε μια επιλογή Ελλάδας. Με αυτόν τον τρόπο θα ήθελα να δώσω το σήμα εδώ αυτής της προσπάθειας. Και το σπουδαιότερο είναι ότι επειδή τα κριτήρια εισαγωγής γίνονται με κατάθεση σχετικής αιτήσεως άνευ πανελληνίου. Υπάρχουν βέβαια κριτήρια ακαδημαϊκά για εισαγωγή, υπάρχουν ο αριθμός των εισακτέων που αποφασίζονται κάθε χρόνο από τη Σύγκλιτο. Σημαίνει ότι ένα παιδί μπορεί να σπουδάσει την πρώτη του επιλογή. Θεωρώ ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Στην Κύπρο θα ολοκληρώσει τις σπουδές του στις προπτυχιακές μέσα σε 4 χρόνια. Δεν έχουμε καταλήψεις, δεν έχουμε απεργίες. Λειτουργούμε πολύ κανονικά και θα έχει ένα ισχυρό και αξιόπιστο πτυχίο έτοιμο για να εισαχθεί στην αγορά εργασίας ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών του κάθε μελλοντικού υποψηφίου. Ούτως ή άλλως είναι και αυτό που απασχολεί πάρα πολλούς γονείς, δηλαδή αν το πανεπιστημιακό ίδρυμα το οποίο θα πάει το παιδί του έχει και τις ανάλογες τις διακρίσεις, όπως επίσης και αν είναι αξιόλογο το διδακτικό του το προσωπικό, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτά θα μπορούσα να απαντήσω με 2-3 ηχηρά στοιχεία. Καταρχάς, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι στα 201 καλύτερα πανεπιστήμια σε σημαντικούς τομείς από το Times Higher Education Impact Rankings, όπως είναι η καινοτομία, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όπως είναι η ανάπτυξη, οι προοπτικές απασχόλησης. Είμαστε το πρώτο πανεπιστήμιο που έχει πάρει 5 αστέρια από τον QS Top University στην κατηγορία QS Stars στον τομέα της απασχολησιμότητας, γιατί έρευνες καταδεικνύουν ότι 87% των φοιτητών μας έχουν βρει δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες της αποφύτισής τους στο αντικείμενο που έχουν σπουδάσει. Άρα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, θα έλεγα, ο τομέας της απασχολησιμότητας. Και δίνουμε και μια τεράστια σημασία στη στήριξη των φοιτητών. Ερχόμενοι εδώ τα παιδιά στην Πανεπιστημιούπολη, υπάρχει προσωπικό το οποίο θα το βοηθήσουν να ενταχθεί στο νέο περιβάλλον, να επιλέξουν πρόγραμμα σπουδών και να προσδιορίσουν μελλοντικούς προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά, θα έλεγα, που πρέπει να λάβει υπόψη του ένας νέος υποψήφιος για εισαγωγή. Η αλήθεια είναι ότι πάντα υπάρχει αυτό το άγχος, το οποίο βιώνουν πολύ περισσότερο οι γονείς, αλλά και οι φοιτητές και οι φοιτητές και οι γονείς, όλη η οικογένεια μαζί αναφορικά με τις σπουδές. Γι' αυτό νομίζω ότι και η όποια συμβουλή από εσάς είναι και άκρως απαραίτητη αυτή την ώρα. Πραγματικά θα ήθελα να καθοδηγήσω τα παιδιά και να τους διαβεβαιώσουμε ότι εδώ θα βρουν τη στήριξη που ψάχνουν. Έχουμε καθιερώσει το θεσμό του προσωπικού συμβούλου. Αυτή είναι πλέον η αντιμετώπιση των παιδιών και έτσι πρέπει να είναι. Τα παιδιά μας αυτά τα τελευταία 2 χρόνια περάσανε δύσκολες συνθήκες και εγώ πρέπει να τους συγχαρώ, γιατί καταφέρανε και ολοκληρώσανε άλλη πανεπιστήμιο, άλλη μέση εκπαίδευση. Αποδείξανε αυτά τα παιδιά ότι έχουν αντοχές και εμείς οφείλουμε να στηρίξουμε αυτή τη νέα γενιά να κάνει όσο πιο καλά γίνεται αυτή τη σημαντική επιλογή σπουδών σε πανεπιστήμιο. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπάρχει αυτή η στήριξη μέσα από το Συμβουλευτικό Κέντρο, μέσα από διαδικασίες, το οποίο θα ήθελα να καθησυχάσω όλους τους γονείς ότι εδώ θα βρουν πράγματι την καθοδήγηση που χρειάζεται. Γι' αυτό κάτι που χαρακτηρίζει πολλά παιδιά εξ Ελλάδος είναι ότι αρκετοί μας επισκέπτονται και η Πανεπιστημιούπολη λειτουργεί, βέβαια είμαστε σε πλήρη λειτουργία, και παροτρύνω όλους τους γονείς και τα παιδιά αν θέλουν να έχουν μια διαζώσεις έτσι πρώτη επαφή για να τους βοηθήσουμε και στην απόφαση τους για ανώτερες σπουδές, να επισκεφτούν την Πανεπιστημιούπολη, θα ξεναγηθούν στους χώρους μας, θα μιλήσουν στο Συμβουλευτικό Κέντρο για να πάρουν την πιο σωστή απόφαση που διακρίνει τον κάθε ένα από αυτούς προσωπικά. Και βέβαια πριν από αυτή την διαζώση επίσκεψη και αυτό το κάλεσμά σας, να μην ξεχνάμε ότι την Τετάρτη 14 του μήνα 7 το απόγευμα όλα αυτά μπορούν να τα ακούσουν, να τα δουν, έτσι? Βέβαια, θα υπάρχει μια πολύ εμπεριστατωμένη παρουσίαση, θα υπάρχει σύνδεση με την Πανεπιστημιούπολη όπου θα δούμε διάφορα εργαστήρια, θα έχουμε απόφοιτους που θα μας μιλήσουν και θα πούνε για την εμπειρία τους στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι μια παρουσίαση που νομίζω όλοι όσοι ενδιαφέρονται
γονείς και παιδιά για εισαγωγή ή για μεταγραφή, είναι πολύ βοηθητικό να την παρακολουθήσουν. Να επαναλάβω ότι γίνεται την Τετάρτη 14 Ιουλίου στις 7 το βράδυ. Μπορείτε να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, την www.euc.ac.cy, και να προσθέσω επιπρόσθετα ότι αυτή τη βδομάδα από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη κάνουμε καθημερινώς παρουσιάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές, τόσο για συμβατικά προγράμματα σπουδών όσο και για εξαποστάσεως. Mm-hmm. Και εκεί μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες μας στην ιστοσελίδα για πιο, θα έλεγα, όριμους φοιτητές που ψάχνουν για μεταπτυχιακές σπουδές να ενημερωθούν για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών που προσφέρουμε. Κυρία Αλεξάνδρου, χάρηκα που σας άκουσα. Καλημέρα σας από το Ηράκλειο και τον 984. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Διευθύντρια επικοινωνία στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η κυρία Μαρίνα Αλεξάνδρου που ακούγατε.